Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ελεύθερη ΕΡΤ. Απαγορευμένος Λαβύρινθος ο 39ος. Παρά ένα 40. Ελπίζουμε πρώτα Θεός την επόμενη Παρασκευή να το συμπληρώσουμε. 15 ολάκεροι μήνες. Όρθιοι. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε όλες τις ΕΡΑ, σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο αντίστασης που επιλέξαμε, οι όρθιοι της ΕΡΤ. Με την αυτοδιαχείριση και αυτοδιεύθυνση, χωρίς ιεραρχίες, με πρώτο και τελευταίο μας όργανο, τη Γενική μας Συνέλευση των Εργαζομένων, να αυτοπροσδιορίζουμε τη θέση μας και τη σχέση μας με την ελληνική κοινωνία. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και σήμερα. Αυτό κάνουμε και με τα δελτία ειδήσεων, με τις ενημερωτικές εκπομπές, με τα ντοκιμαντέρ, 24ωρο πρόγραμμα, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό, από εδώ, από τη Λεωφόρο Στρατού, από την Ελεύθερη ΕΡΤ και όχι από το κατεχόμενο από κυβερνητικές δυνάμεις ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Γιατί η ΕΡΤ δεν είναι η ΕΡΤ. Και αυτό είναι γνωστό και πρέπει να το λέμε από στόμα σε στόμα. www.ertopen.com, www.thepressprojekt.gr και από όλα τα αδελφά και αλληλέγγυα sites σε όλο το διαδίκτυο, το οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την έμπρακτη στην πράξη στήριξη και αλληλεγγύη. Όπως προαναγγείλαμε, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στον απαγορευμένο Λαβύρινθο έναν διανοούμενο, έναν άνθρωπο της οικονομικής σκέψης και ανάλυσης, που περιμένουμε να φωτίσει αρκετές πλευρές και πτυχές αυτού που βιώνουμε και αυτού που ζούμε, και κυρίως να δώσει ένα φωτεινό μονοπάτι, φαραμπούτο μαρτί, μια διέξοδο, αυτό που λέει και στο βιβλίο του, ρήξη, ερωτηματικό, διέξοδος από την κρίση της Ευρωζώνης. Την ίδια μέρα που, όπως θα δούμε, τα έγκυρα οικονομικά περιοδικά όπως το Economist μιλούν για το ναυάγιο της Ευρωζώνης. Είναι ο κύριος Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο ΣΟΑΣ του Λονδίνου, τον οποίο και καλησπερίζουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελεύθερη ΕΡΤ. Καλησπέρα κύριε Τερδεφλίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πριν όμως σας δώσουμε το λόγο, να δώσουμε το λόγο στην κοινωνία, την οποία καλούμε και προσκαλούμε να είναι εδώ, γιατί είναι μια ανοιχτή και αμφίδρομη σχέση. Έχουμε ετοιμάσει ένα τρέλερ 47 δευτερολέπτων, όπου οι συνάδελφοί μου καλούν τον κόσμο την Τρίτη στις 7 το απόγευμα εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ 3, εδώ στο χώρο από όπου εκπέμπει και αυτή εδώ εκπομπή, για να συζητήσουν η Ελεύθερη ΕΡΤ και η κοινωνία, οι πολίτες, οι αλληλέγγυοι πολίτες και οι φορείς, για το ποιο δρόμο θα βαδίσουμε από κοινού. Να δούμε το τρέιλερ και αμέσως μετά μπαίνουμε στη συζήτησή μας. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ σε θέλουμε στο πλευρό μας. Σε ανοιχτή κοινή συνέλευση. Αλληλέγγυων και εργαζόμενων της ΕΡΤΡΙΑ. Ελάτε να συντονίσουμε τον κοινό μας σχηματισμό για μία άλλη ΕΡΤ. Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου. Στις 7 το απόγευμα. Στο κτίριο της ΕΡΤΡΙΑ. Στη Λεωφόρου Στρατού. Για μια αληθινά δημόσια ραδιοτηλεόραση. Λοιπόν, 15 μήνες μετά την πραξικοπηματική απόφαση της κυβέρνησης 11 Ιουνίου του 2013 να ρίξει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η φωνή της ΕΡΤ παραμένει ζωντανή. Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα για επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ενισχύουμε το 24ωρο ραδιοτηλεοπτικό μας πρόγραμμα, συσπυρώνουμε την αλληλέγγυα κοινωνία και με σύνθημα «Το μαύρο το ξεθοριάζουμε εμείς». Όλοι μαζί να φύγει το μαύρο, καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση εργαζομένων και αλληλέγγυων εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ την Τρίτη, στο κτίριο της τηλεόρασης ΕΡΤΡΙΑ, στη Λεωφόρο Στρατού, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Λαπαβίτσα, για πέστε μας λίγο, αυτό που θα το δούμε σε λίγο και το γράφημα, η κρίση δηλαδή στην καρδιά της Ευρωζώνης, προμηνύει κάτι
θετικό. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι το σπάσιμο των δεσμών. Δηλαδή, άμα τη διαλύση της Ευρωζώνης και την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα, δεν υπάρχει ο φόβος τι θα γίνει αν φύγω εγώ από την Ευρωζώνη και η Ευρωζώνη παραμένει. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό που κάνετε στην ΕΡΤ είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύχομαι να έχει επιτυχία, και αυτό που κάνετε την Τρίτη είναι μια μεγάλη πράξη, μια μεγάλη εκδήλωση και εύχομαι ολόψυχα να πάει καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε για την Ευρωζώνη θέλει προσοχή και ψυχραιμία στο να αναλυθεί. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωζώνη παραμένει σε κρίση. Πολλοί νομίσαν ότι από το 12 και μετά πέρασε η κρίση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τέλος πάντων, έδωσε το λόγο ότι θα αγοράσει το χρέος με μια μίνιμουμ τιμή, και γιατί η περιφέρεια αποδέχτηκε τα μέτρα της λιτότητας τα οποία αποδέχτηκε. Και νομίζω όμως η κρίση μεταφέρθηκε στο κέντρο. Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί σημαίνει αυτό, και έχει σημασία να το συζητήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος σε τι οφείλεται η κρίση της Ευρωζώνης. Τώρα, θα διαλυθεί. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα έχουμε μια ιστορική αποτυχία. Η νομισματική αυτή ένωση είναι παντελώς αποτυχημένη. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό πρέπει να λέγεται. Γιατί για πολλά χρόνια στη χώρα μας υπόθηκε ότι είναι ένα πάνεμο λιμάνι, ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα συνενώσει την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη θα κάνει, θα δείξει. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ιστορική αποτυχία, μια θηλιά που πνίγει την Ευρώπη. Και το γρηγορότερο που θα απαλλαγεί η Ευρώπη από αυτό το νομισματικό ζουρλομανδία, το καλύτερο για όλους μας. Θα δούμε μετά, γιατί περιλαμβάνεται σε ένα άρθρο, ίσως το τελευταίο, το προτελευταίο σας, η νομισματική μάστιγα της Ευρώπης, που μπόρεσα να αλλιεύσω από το δικό σας blog και προφανώς έχει δημοσιευθεί και σε άλλα sites. Αυτό που λέτε και είναι κρίσιμο, τα κόμματα της αριστεράς στην περιφέρεια και ειδικά στην Ελλάδα έχουν καθήκον να προετοιμάζονται και όχι να καλλιεργούν ψευδεστήσεις. Ονομάζεται, θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω πριν πάμε, το κρατάμε για το τέλος, να τους έχουμε σε αγωνία. Για το διατάφτα, δηλαδή, το πολιτικό και το οικονομικό διατάφτα. Θέλω να δούμε λίγο, όχι αυτό το που είναι από το, όχι αυτό το διάγραμμα που περιλαμβάνεται στο άρθρο του κυρίου Λαπαβίτσα στην ανάλυση. Θέλω να πάμε ακριβώς στο πρωτοσέλιδο του Economist, όπου βλέπουμε, λέει, that seeking feeling again, είναι αυτό το, αν το μεταφράσω σωστά, το αίσθημα του ναυαγίου, και πάλι δείχνει την κυρία Μέρκελ σε θέση λίγο πιο μπροστά από τον κύριο Ολάντ και σε θέση εντολέα. Ο κύριος Ολάντ κάτσε σε στάση προσοχής, είναι ο εντελόμενος μάλλον. Η βάρκα είναι φτιαγμένη, χάρτινο είναι, από το χαρτονόμισμα του ευρώ. Ακριβώς από πίσω, κρατώντας ένα πύραυλο παγωτό, είναι ο Ρέντσι της Ιταλίας, μάλλον αποδεχόμενος την μοίρα του. Και πιο πίσω είναι αυτό το γελιογραφικό του πράγματος στον Economist, έτσι, το πρωτοσέλιδο του Economist. Δεν είναι ούτε πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, ούτε πρωτοσέλιδο της αυγής. Είναι πρωτοσέλιδο του Economist. Πίσω λοιπόν είναι ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος προσπαθεί με ένα κουβά που χρησιμοποιείται για μπουγέλωμα, που είναι και της μόδας, να βγάζει νερά από τη βάρκα που μπάζει νερά, κοινώς την κάτσαμε τη βάρκα. Έτσι περιγράφει ο Economist την κατάσταση στην καρδιά της Ευρωζώνης. Βέβαια, να πούμε, καρδιά Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία, είναι η Ιταλία, η Ισπανία, αλλά βέβαια είναι και τα στοιχεία που έρχονται. Ρεκόρ ανεργία στη Γαλλία, 3,5 εκατομμύρια και βάλε άνεργοι. Λοιπόν, και θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτού, κύριε Λαπαβίτσα. Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το συζητήσουμε αυτό. Για να γίνει αντιληπτό του τι έχει συμβεί και στη χώρα μας. Γιατί δεν είναι αντιληπτό ακόμα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει τα τρία κακά της μοίρας της. Δεν υπάρχει θέμα για το κράτος της, το σύστημα πρόνοιας, οι εργασιακές σχέσεις, η διαφθορά, η διαπλοκή και ούτω καθεξής. Αυτά τα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά και ευθύνονται για το που βρισκόμαστε. Δεν είναι όμως ο κύριος λόγος
της κρίσης. Αυτό πρέπει να λέγεται και να ξαναλέγεται, γιατί και διάφορος στη χώρα μας που συνεχώς λένε ότι για όλα φταίει ο Έλληνας και για όλα φταίει το στραβό μας το κεφάλι. Φταίει για πολλά, αλλά όχι για το συγκεκριμένο, και αυτό φαίνεται τώρα. Και κυρίως λοιπόν, ο δημόσιος τομέας, έτσι. Και τα δημόσια αγαθά, εκεί είναι στοχοποίηση κανονική. Βεβαίως, φταίει για όλο ο δημόσιος υπάλληλος που δεν δουλεύει, δεν κάνει, δεν δείχνει και διάφορες άλλες τέτοιες ανοησίες από τις οποίες έχουμε ακούσει, κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν είναι αυτή η αιτία του προβλήματος. Πράγμα που εγώ το είχα πει από την πρώτη ώρα. Και φαίνεται τι συμβαίνει στο κέντρο της Ευρωζώνης. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα είναι ότι η γαλλική και η ιταλική οικονομία δεν πάνε πουθενά. Χωρίς να έχουν εφαρμόσει λιτότητα. Σας το λέω ξεκάθαρα και πρέπει να το καταλάβετε. Δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα αυστηρή λιτότητα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι η εφαρμογή της λιτότητας. Η λιτότητα που εφαρμόζεται εκεί είναι ακόμα λιτότητα light. Δηλαδή αυτό που τους ετοιμάζουν είναι λιτότητα τύπου Ελλάδας. Τώρα, γιατί λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα αυτό? Και πρέπει να το καταλάβουμε. Το πρόβλημα υπάρχει διότι η κρίση ξεκινάει από τη Γερμανία. Δεν ξεκινάει ούτε από τη Γαλλία ούτε από την Ιταλία. Η κρίση ξεκινάει από τη Γερμανία, η οποία η Γερμανία εφαρμόζει ένα απίστευτο πρόγραμμα όσον αφορά τους εργαζόμενους της εδώ και 15 χρόνια. Οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι ή αυξάνονται πολύ αργά. Ως εκ τούτου η Γερμανία κερδίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μέσα σε μια αγορά κλειστή όπως η Ευρωζώνη κυριαρχεί. Και κυριαρχεί εμπορικά. Και άρα κυριαρχεί και ο δανειστής. Όποιος κυριαρχεί εμπορικά, γίνεται και ο δανειστής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η οποία στην αρχή χτύπησε την περιφέρεια, δεν μπορεί τώρα να ζήσει και το κέντρο. Η περιφέρεια συντρίφθηκε από αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία ακόμα και η Ισπανία, η οποία είναι περιφέρεια, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί, υπερχρεώθηκε και συντρίφθηκε από αυτή τη βασική σχέση με τη Γερμανία. Όμως η Γερμανία επέβαλε τη λύση που αυτή ήθελε, δηλαδή την σκληρή λιτότητα, η οποία, να ξέρετε, εξισορροπεί τα πράγματα. Η λιτότητα εξισορροπεί τα πράγματα πάνω στα ερείπια. Δηλαδή δημιουργεί μια ηρεμία νεκροταφείου η λιτότητα. Αυτό το πράγμα κάνει. Τσακίζει την κοινωνία, τσακίζει τους εργαζόμενους, φέρνει τα πράγματα στα ίσα τους, ας το πούμε έτσι. Αλλά είναι μια κατάσταση που δεν πάει πουθενά. Έγινε λοιπόν στην περιφέρεια αυτό. Ιτήθηκε η περιφέρεια, αποδέχτηκε τη μοίρα της για ένα διάστημα. Δεν λύθηκε όμως η κρίση, γιατί το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και με το κέντρο. Απλώς άργησε να φανεί. Δηλαδή, όσο η Γερμανία κρατάει τους μισθούς χαμηλά, τόσο το ανταγωνιστικό έλλειμμα κενό με την Ιταλία και τη Γαλλία μεγαλώνει. Δεν μπορούν δηλαδή αυτές οι οικονομίες να ανταγωνιστούν. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η δυναμία της Γαλλίας και της Ιταλίας να σταθούν μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Λέτε όμως στο άρθρο αυτό στις 26 Αυγούστου, η περιφέρεια έχει για την ώρα αποδεχτεί τη γερμανική επιβολή, αλλά Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, μα είδαμε ότι ο Ολάντ με το πρώτο ταρακούνημα του Υπουργού Οικονομικών του, που πήγε κάτι να ψελίσει, να αμφισβητήσει, τον πέταξε στην άκρη, έβαλε τον 37χρονο που λέει ότι είναι το αυτί και το μάτι των τραπεζιτών και έφτιαξε μια κυβέρνηση μόνο που δεν την έστειλε σε μπιλιέτο η κυρία Μέρκελ. Επομένως, πού αντιλαμβάνεται ο καθηγητής Λαπαβίτσας ότι Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης? Να σας πω. Αν ξεκινήσει κανείς από αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι δομικό και ξεκινάει από την απόκληση ανταγωνιστικότητας, θα αντιληφθεί ότι τα μέτρα του κυρίου Ολάν είναι ασπιρίνη. Δηλαδή, η λιτότητα για την οποία επικρίνεται, κατηγορείται και τέλος πάντων λιδωρείται ακόμα ο κύριος Ολάν, είναι λιτότητα ασπιρίνη. Το ανταγωνιστικό κενό της Γαλλίας με τη Γερμανία δεν θα λυθεί με τέτοια μέτρα λιτότητας. Απαιτείται δηλαδή πολύ πιο σκληρή λιτότητα εάν το πρόβλημα της Γαλλίας αντιμετωπιστεί με λιτότητα. Αυτό έχει μπροστά της η Γαλλία. Δεν έχει δηλαδή αυτά τα μέτρα που παίρνει ο κύριος Ολάντ αυτή τη στιγμή, τα οποία στην ουσία είναι προήμιο. Άρα λοιπόν γι' αυτό σας λέω ότι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια. Δεν έχει το κουράγιο η κυβέρνηση Ολάν να πει ότι θα πάμε για μια άλλη λύση, την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε. Ακολουθεί τη Γερμανία, αλλά δεν έχει και το κουράγιο να εφαρμόσει
λύση σκληρή τύπου Ελλάδας ή τύπου Πορτογαλίας. Και φοβάται να το κάνει αυτό, γιατί πολύ καλά αντιλαμβάνεται ότι αν εφαρμόσει τέτοια μέτρα, το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία θα πάρει 25%, έτσι. 35% και 40% θα πάρει. Επομένως, η Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη θέση. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης. Δεν λύνεται η κρίση με αυτό που έκανε ο κύριος Ολάντ. Απλά να μην το ξεχνάμε ότι ο Ολάντ είναι σοσιαλιστής. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, κοντεύουμε να το ξεχάσουμε. Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα κλπ. Είναι καρικατούρες δηλαδή. Μερικές φορές πρέπει να ανακαλύψει τη μνήμη κάποια πράγματα. Μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε έτσι αδόκιμος, πασοκοποιείται ο Ολάντ, μάλλον έτσι. Δηλαδή αρχίζει. Ναι, ναι. Καν. Δηλαδή ο Ολάντ από την πρώτη ώρα. Είχαμε πει, όσοι παρακολουθούμε τα γαλλικά πράγματα, είχαμε πει από την πρώτη ώρα ότι εκτός του ότι είναι άχρωμος, άοσμος και άγευστος, αυτά τα οποία λέει ότι θα κάνει και αυτά τα οποία διατείνεται για τη Γαλλία είναι άνευ περιεχόμενο, όπως και φάνηκε. Δηλαδή, γιατί κάποιοι έτρεφαν φρούδες ελπίδες ότι η Γαλλία θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του αντίβαρου στη Γερμανία. Και θέλω εδώ να βάλω ένα ζήτημα. Ναι. Στο πρόσφατο συνέδριο του Economist σηκώθηκαν όλοι οι οικονομολόγοι, αν το περιγράφω και το μεταφέρω σωστά, και είπαν ότι στη Γερμανία ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την καταστροφική πολιτική που μπορεί μεν να οδηγεί σε μια δημοφιλία 70-75-80% την κυρία Μέρκελ, αλλά καταστρέφει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τον κορμό, τον αναπτυξιακό, τις σχέσεις, τα πάντα. Και είπε η κυρία Μέρκελ ότι οι οικονομολόγοι θα πρέπει να αλλάξουν τους δείκτες τους. Λοιπόν, δηλαδή, επί το ελληνικότερον, στο δίλημα ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε, η κυρία Μέρκελ είπε να αλλάξουμε το γυαλό. Δεν είπε, δηλαδή, αλλάξτε το γυαλό, να αλλάξετε τους δείκτες σας. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, πρέπει εδώ να δείτε δύο πράγματα, τα οποία είναι από την πρώτη ώρα πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι η ιδεολογία. Δηλαδή, στην Ευρώπη κυριαρχεί ένα είδος νεοφιλελευθερισμού. Δεν είναι το ίδιο με την Αμερική. Διαφέρει ο ευρωπαϊκός νεοφιλελευθερισμός. Αλλά κυριαρχεί. Στη Γερμανία δε κυριαρχεί με μια πολύ συγκεκριμένη μορφή γερμανική, η οποία έχει πολύ δικά της χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν από την κουλτούρα και την παράδοση, την ιστορική και άλλη των Γερμανών. Κυριαρχεί όμως αυτή η νοοτροπία που έχει να κάνει με το πώς συνδέεται το κράτος με την αγορά και ούτω καθεξής. Η κυρία Μέρκελ το έχει αποδεχθεί, κατάγεται και από την Ανατολική Γερμανία, έχει μεγαλώσει το περιβάλλον πολύ προτεσταντικό από ό,τι διαβάζω, ή επηρεάζεται και ίδια από αυτά. Η ιδεολογία λοιπόν έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, η οποία ιδεολογία λέει ότι πρέπει να ζεις με αυτά που έχεις, δεν πρέπει να δανείζεσαι, δεν πρέπει να έχεις ελλείμματα, πρέπει να μετράς το εισόδημά σου και ανάλογα τις δαπάνες σου και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Εδώ να ρωτήσω, στο άρθρο λέτε τον όρο ορτολιμπεραλισμός. Αυτό, αν αναλυθεί ως νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία, είναι σωστό? Όχι ορθοδοξία, ως τάξη, νεοφιλελεύθερη τάξη. Τάξη με την ευρύτερη έννοια, την κοινωνική. Είναι ουσιαστικά το ora et labora που λέμε στα λατινικά, δηλαδή pray and work, προσευχή σου και να εργάζεσαι. Το έχει αυτό το πράγμα, το γιατί έχει. Υπάρχει στην Γερμανία αυτό πολύ έντονα. Έχει όμως και την έννοια της ικανότητας να αντιμετωπίζεις μόνος σου τις ανάγκες σου, να μην εξαρτάσεις από τους άλλους, να μην πηγαίνεις πέρα από αυτά που σου επιτρέπουν οι ιδιαιτότητες σου κτλ. Η ιδεολογία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξεκινάμε από αυτό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και σας το λέω αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα γίνει κάποιο θαύμα. Θαύματα δεν γίνονται στον ιδεολογικό τομέα. Αυτή η ιδεολογία είναι πάρα πολύ ισχυρή στη Γερμανία και επηρεάζει πολύ μεγάλα στρώματα του πληθυσμού. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν είναι όμως μόνο θέμα ιδεολογίας, όπως πολύ καλά μπορείτε να αντιληφθείτε. Μακάρι να ήτανε. Θα κάναμε μερικά σεμινάρια στην κυρία Μέρκελ και πιθανώς τα πράγματα να πηγαίναν καλύτερα. Δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογίας, είναι και θέμα συμφερόντων. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Δηλαδή η Γερμανία κάνει αυτό που κάνει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα, πολύ ισχυρά, πολύ καλά διαπλεκόμενα και με μεγάλη επιρροή συμφέροντα, τα οποία θέλουν να συνεχιστεί η τρέχουσα πολιτική. Τα συμφέροντα αυτά είναι καταρχήν το εξαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο είναι ισχυρότατο στη Γερμανία, ισχυρότατο. Και δεύτερο το τραπεζικό κεφάλαιο. Αυτά τα δύο λοιπόν κομμάτια της γερμανικής οικονομικής μηχανής δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα ή δεν κοιτάνε οποιαδήποτε αλλαγή με πολύ μεγάλη δυσπιστία, διότι θεωρούν ότι αυτό που υπάρχει τώρα είναι υπέρ των συμφερόντων τους. Δεν θα αλλάξει λοιπόν εύκολα η κατάσταση, ό,τι και να πούνε οι οικονομολόγοι, όσο και να κατηγορήσουν την κυρία Μέρκελ. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Mm-hmm. Τα οποία θα να σας το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
Τι θα πει να αλλάξει η Γερμανία πολιτική? Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρώτον να ανεβάσει τους μισθούς. Δηλαδή να επιτρέψει στους μισθούς να ανεβούν ταχύτερα από ό,τι ανεβαίνουν τώρα. Και δεύτερον, να τονώσει την εγχώρια κατανάλωση και την εγχώρια επένδυση. Να τονωθεί δηλαδή η εγχώρια οικονομία, αντί να πηγαίνει η Γερμανία συνεχώς για εξαγωγές στη βάση των χαμηλών μισθών. Γιατί αυτό κάνει η Γερμανία. Αυτή είναι η πολιτική της. Ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα δέχονταν να ανεβούν οι μισθοί σχετικά γρήγορα? Για να γίνει αυτό το πράγμα απαιτείται κοινωνική σύγκρουση, απαιτείται πίεση. Δεν πρόκειται δηλαδή μόνοι τους να πούν σας παρακαλούμε ανεβάστε τους μισθούς, άρα ανεβάστε το κόστος μας, άρα κατεβάστε την κερδοφορία μας. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το διάγραμμα να μας πείτε εσείς, ελπίζω να το βλέπετε. Το βλέπετε. Να μας πείτε τι δείχνει και τι σημαίνει. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα διάγραμμα το οποίο είναι από σχετικά αξιόπιστη πηγή, το οποίο κάνει μια σύγκριση κρίσεων. Δείχνει το λεγόμενο μπλοκ της Στερλίνας την περίοδο του 30, το λεγόμενο μπλοκ του Χρυσού την περίοδο του 30, την Ιαπωνία, τη μεγάλη κρίση της δεκαετία του 90 και του 2000 και φυσικά την Ευρωζώνη. Αφήστε την Ιαπωνία απ' έξω, δείτε μόνο το μπλοκ του Χρυσού και το μπλοκ της Στερλίνας και την Ευρωζώνη. Δηλαδή αυτά που μας ενδιαφέρουν κιόλα. Δείχνει λοιπόν την πορεία της οικονομίας, την πορεία του εθνικού προϊόντος. Τι δείχνει για το μπλοκ της Στερλίνας και το μπλοκ του Χρυσού? Θα σας πω τι δείχνει. Το μπλοκ της Στερλίνας είναι το μπλοκ γύρω από την Αγγλική Λίρα, η οποία ήταν το σημαντικότερο ή τέλος πάντων από τα πιο σημαντικά νομίσματα εκείνη την περίοδο. Η Αγγλία λοιπόν είχε μπει στον κανόνα του Χρυσού το 26 ξανά, αλλά το 31 τον εγκατέλειψε. Τον εγκατέλειψε γιατί δεν μπορούσε. Με το που εγκατέλειψε τον κανόνα του Χρυσού το 31, βλέπετε ότι ξεκίνησε γρήγορα σχετικά η ανάκαμψή της. Δηλαδή βγήκε από το νομισματικό ζουρλομανδία που επέβαλε ο Χρυσός στη μεγάλη κρίση και άρχισε η ανάκαμψή της. Η Γαλλία όμως, που είναι το μπλοκ του Χρυσού που βλέπετε εκεί, επέμενε να κρατάει τις ισοτιμίες και την εγχώρια, την εσωτερική υποτίμηση και όλα αυτά που επιβάλλει ο κανόνας του Χρυσού για 5 χρόνια ακόμα. Επέμενε δηλαδή σε αυτό το οποίο σήμερα ονομάζεται νομισματική ορθοδοξία. Το gold block είναι, για να διευκολύνουμε τους τηλεθέτες να μας παρακολουθούν, είναι η κίτρινη γράμμη, έτσι. Ναι, ναι. Η από κάτω. Και βλέπετε λοιπόν ότι η κρίση στη Γαλλία και τις χώρες γύρω από τη Γαλλία που επέμεναν στον κανόνα του Χρυσού ήταν και βαθύτερη και κράτησε πολύ περισσότερο. Αυτά όσον αφορά τη δεκαετία του 30. Περάσουμε τώρα στην Ευρωζώνη. Τι έχουμε? Η Ευρωζώνη είναι και αυτή ένας κανόνας του Χρυσού. Είναι περίεργο. Χωρίς να υπάρχει χρυσός. Στην ουσία δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αναπαράγει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του κανόνα του Χρυσού γύρω από το ευρώ. Και είναι παράδοξο αυτό, γιατί το ευρώ είναι κάτι που δημιουργείται από κυβερνήσεις. Δεν είναι ένα νόμισμα που το βγάζουμε από τα έγκατα της γης. Δεν είναι δηλαδή ένα μέταλλο το οποίο πρέπει να δουλέψει για να το παράγεις. Τέλος πάντων, η Ευρώπη έχει αναπαράγει ορισμένους από αυτούς από τα χειρότερα χαρακτηριστικά του κανόνα του Χρυσού. Τι βλέπουμε τώρα? Επειδή ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αναπαράγει τα χαρακτηριστικά του κανόνα του Χρυσού και επιμένει σε αυτό, δηλαδή επιμένει στη λιτότητα, στις σκληρές ισοτιμίες, όπως αυτές καθορίζονται διεθνώς κτλ., η ύφεση δεν φεύγει. Η ύφεση επιμένει, είναι ήδη η μακρότερη ύφεση στον 20ο αιώνα και στον 21ο, και δεν φαίνεται να φεύγει. Ίσα ίσα με αυτά που αναφέρατε και πιο πριν, με τον Economist κτλ., η ύφεση φαίνεται ξανά να βαθαίνει. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση απόλυτου παραλογισμού. Η κρίση της Ευρωζώνης είναι ήδη η μακρότερη από αυτές τις μεγάλες ιστορικές κρίσεις και δεν φεύγει. Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν οι κυβερνήσεις του κέντρου, βαθαίνει η κρίση ξανά. Και δεν υπάρχει προοπτική. Είναι αυτό που σημειώνεται, ότι η Ευρώπη έχει τη λήξη μια θηλιά στο λαιμό της και της φύγει όλο και περισσότερο η ίδια. Κανονικός ζουρλομανδίας. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Με ιστορικά κριτήρια είναι κάτι απίστευτο. Τα κράτη και οι λαοί της Ευρώπης δημιούργησαν ένα νομισματικό πλαίσιο το οποίο τους έχει δέσει χειροπόδαρα, δεν τους προσφέρει τίποτα απολύτως και επιβάλλει λιτότητα, ανεργία και ούτω καθεξής. Τώρα, να σας πω επίσης ένα τελευταίο. Ναι, παρακαλώ. Να σας πω κάτι ακόμα. Όταν έγινε η εισαγωγή η υιοθέτηση του ευρώ, υπόθηκε ότι
με το κοινό αυτό νόμισμα. Εκτός τότε θα γίνουμε όλοι ίδιοι και θα έχουμε ευμάρεια και θα αγαπάμε ο ένας τον άλλο γιατί θα έχουμε το κοινό νόμισμα. Εκτός από όλες αυτές τις ανοησίες που τότε υπόθηκαν, υπόθηκε κατά κόρον ότι επειδή υπάρχει το κοινό νόμισμα, θα εκτεναχθεί το εμπόριο. Δηλαδή οι εμπορικές δραστηριότητες και οι εμπορικές ανταλλαγές ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης θα, όπως καταλαβαίνετε, θα διευρυνθούν, θα γίνουν περισσότερες, γιατί δεν θα έχουμε την αλλαγή νομίσματος, θα έχουμε το ίδιο νόμισμα και ούτω καθεξής. Να σας πω ότι με τα τελευταία στοιχεία, από το 2001 και μετά, δηλαδή από την πλήρη υιοθέτηση του ευρώ, οι εμπορικές συναλλαγές εντός της Ευρωζώνης δένουν μειούμενες συνεχώς και έχουν υποστεί ταχύτατη μείωση τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτές που αυξάνονται είναι οι συναλλαγές εκτός Ευρωζώνης. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χώρα μας. Η χώρα μας εμπορεύεται. Το εμπόριο της Ελλάδας έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο εκτός Ευρωζώνης παρά εντός Ευρωζώνης. Σε τρίτες χώρες. Σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, ούτε καν στο εμπόριο δεν μπόρεσε το ευρώ να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για τους λαούς της Ευρώπης. Ποια ακριβώς είναι η προσφορά του στην ευμάρεια και στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει προσωπικά. Αν μου πείτε ότι μπορώ να πάω στη Γερμανία και δεν χρειάζεται να αλλάξω τις δραχμές μου, θα σας πω μεγάλη δουλειά που τις άλλαζα πριν. Δηλαδή, τι ακριβώς έχανα. Αυτό είναι δηλαδή το κέρδος και αυτό το φτιάξαμε το ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Λαπαβίτσα, είπατε και κρατάμε στο μυαλό μας ότι την παρουσία, τη δημιουργία και την παρουσία του ευρώ την στηρίζουν και την υποστηρίζουν πολύ μεγάλα παγκόσμια συμφέροντα. Τα οποία είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσει εύκολα μόνη της μία χώρα να τα αντιμετωπίσει, να σταθεί απέναντί τους. Θέλω να μου πείτε στη σκέψη που διατυπώνεται από μια μερίδα οικονομικών αναλυτών που λέει ότι όσο υπάρχει το ευρώ θα ήταν καταστροφικό να βγούμε από αυτό. Θα ήταν σημαντικό να διαλυθεί το ευρώ μέσα από την κρίση και την ένταση στον Ευρωπαϊκό Νότο και μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιστρέψουν όλες οι χώρες ταυτόχρονα στα εθνικά τους νομίσματα. Θέλω την προσέγγισή σας. Κοιτάξτε, σενάρια υπάρχουν πολλά. Και αυτά που θέλει ο καθένας να γίνουν. Άλλος πάλι μπορεί να θέλει να φύγει η Γερμανία. Υπάρχει και αυτή. Άλλος θέλει να φύγει η Γαλλία. Άλλος θέλει να φτιάξουν οι χώρες στο ευρώ διαφορετικό νόμισμα. Άλλος θέλει ό,τι θέλει. Σενάρια υπάρχουν πολλά. Εγώ ξέρω να σας πω το εξής. Το 2010 η Ελλάδα είχε μία επιλογή μπροστά της. Μία επιλογή ήταν. Δεν υπήρχε τρίτος δρόμος. Δύο δρόμοι υπήρχαν. Ο ένας δρόμος ήταν της εσωτερικής υποτίμησης και το κάνω ό,τι λένε οι δανειστές για να πληρώσω το χρέος μου. Αυτό ήταν ο ένας δρόμος. Αυτό είναι και ακολουθήσαμε. Ο άλλος δρόμος ήταν της πάυσης πληρωμών στο χρέος και επιδιώκω τη διευθέτηση δυναμικά και τη εξόδου από το ευρώ γιατί αυτά πήγαιναν μαζί. Τρίτος δρόμος δεν υπήρχε, ό,τι και αν λέγανε οι διάφοροι που φαντάζονταν ότι μπορούν να κάνουν έτσι καλλιώς καλλιώτικα. Η Ελλάδα λοιπόν δεν ακολούθησε εκείνο τον δρόμο. Τότε ήταν η επιλογή της, ήταν θέμα ημερών να έχετε υπόψη σας. Δηλαδή έπρεπε σύντομα η χώρα να διαλέξει, γιατί μια Δευτέρα πρωί τελείωναν τα λεφτά και έπρεπε κάτι να κάνει. Δεν ήταν δηλαδή μια επιλογή με βάθος χρόνου. Ήταν επιλογή που πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Η χώρα λοιπόν, για λόγους που δεν χρειάζεται να πούμε αυτή τη στιγμή στο ποιοι ήταν αυτοί, διάλεξε τον πρώτο δρόμο. Τα επίχειρα τα ζούμε ήδη. 27% ανεργία, 35% συρρήκνωση βιομηχανικής παραγωγής, 40% μείωση των εισοδημάτων, συντριβή των συντάξεων. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, το βιώνουμε. Τώρα βρισκόμαστε αλλού. Τώρα βρισκόμαστε αλλού και εδώ να το τονίσω αυτό. Βρισκόμαστε αλλού. Όπως σας είπα και πριν, η περιφέρεια αποδέχτηκε στην ουσία την ήττα της. Τουλάχιστον για τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί του χρόνου ή τον άλλο χρόνο, αλλά αποδέχτηκε την ήττα της. Δηλαδή συντρίφθηκε, δεν είχε το κουράγιο να κάνει, να πάρει τον πρώτο δρόμο. Και πήρε τον άλλο δρόμο. Τώρα τι γίνεται. Τώρα τι θα κάνει και τώρα τι μπορεί να κάνει. Γιατί φαντάζομαι αναφέρεστε σε μια χώρα της περιφέρειας. Το τι θα κάνει η Γαλλία είναι ένα άλλο ζήτημα. Όχι. Τώρα πλέον αναφερόμαστε και ερχόμαστε, επικεντρώνουμε στη χώρα μας που ο Έλληνας πολίτης που μας παρακολουθεί λέει: εγώ προσπαθώ και έχω τεντώσει τα αυτιά και θέλω να ακούσω από τον καθηγητή Λαπαβίτσα ποιος μπορεί να είναι ένας δρόμος. Ξέρουμε ό,τι και να επιλέξουμε θα είναι πόδινο. Αλλά τουλάχιστον σε ορατό χρονικό διάστημα να μπορεί να δώσει και αξιοπρέπεια και ένα ελάχιστο εισόδημα σε κάθε Έλληνα πολίτη. Να σας πω, δυστυχώς η καταστροφή δεν αποφεύθηκε.
Η δικιά μου πρόταση πριν από 4 χρόνια ήταν μια πρόταση με ρίσκο και ήθελα αποφασιστικότητα για να αποφευθεί η καταστροφή. Δηλαδή για να είναι όσο δυνατόν μικρότερη και να μπούμε σε ανάκαμψη όσο δυνατόν γρηγορότερα. Δεν ακολουθήθηκε αυτή η πρόταση και η καταστροφή έγινε. Γύρω μας έχουμε ερείπια. Άρα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε σήμερα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να μας βγάλει από τα ερείπια και να μας βάλει σε μια διαδικασία ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη. Να αλλάξει και τη χώρα δηλαδή. Δεν φτάνει μόνο να πάρει μπροστά η οικονομία, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Πρέπει ταυτόχρονα να αλλάξει και η χώρα. Εδώ το θέμα του νομίσματος είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το πρώτιστο όπως ήταν πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια ήταν ζήτημα άμεσης απόφασης αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από το ευρώ. Μάλιστα. Σήμερα θα τεθεί θέμα ευρώ, βεβαίως. Αλλά θα τεθεί αφού έχουν μπει άλλα πράγματα σε κίνηση. Τι επήγει, να σας πω λοιπόν τι επήγει. Πρώτα-πρώτα επήγει να τακτοποιηθεί το χρέος. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα του χρέους, δηλαδή αν δεν έχουμε διαγραφή και διευθέτηση του προβλήματος του χρέους με ικανοποιητικό τρόπο για την Ελλάδα, δεν θα πάμε πουθενά. Όχι μόνο γιατί το χρέος μας κοστίζει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων κατ' έτος. Όχι μόνο γι' αυτό. Βεβαίως και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να καταλάβετε ότι το χρέος δρά ως ακρογωνιαίος λίθος για κάθε πολιτική στη χώρα μας. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχει το χρέος και επειδή ακριβώς η στόχευση είναι να εξυπηρετούμε το χρέος, όλες οι άλλες πολιτικές που ακολουθεί η χώρα μας συντάσσονται από αυτό. Και δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη ως εκ τούτου. Τα πάντα όσα κάνουμε κατευθύνονται στο πώς θα εξυπηρετούμε το χρέος. Πρέπει να φύγει αυτός ο βραχνάς. Γιατί όσο υπάρχει, δεν θα πάμε πουθενά. Η πρώτη λοιπόν κίνηση είναι να λυθεί το θέμα του χρέους. Και να λυθεί δυναμικά. Να βγει η Ελλάδα και να πει: εγώ θέλω 100 δισεκατομμύρια διαγραφή. 150. Αυτό που θα κρίνει η ίδια. Δεν θα είναι εύκολο. Και η απάντηση της κυρίας Μπέργκελ είναι: σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά επειδή εμείς δείχνουμε πολύ καλή διάθεση και θέλουμε να συζητήσουμε, δείχνουμε την καλή μας διάθεση, εμείς δείχνουμε καλή διάθεση να συζητήσουμε, εσείς να δείξετε καλή διάθεση, σε 30 μέρες είναι η επόμενη δόση, αν την πληρώσετε. Ναι, αυτό λοιπόν που θα πει η Ελλάδα είναι ότι ού καν λάβεις παρά του μία χόντος. δεν υπάρχει, ξέρετε, η Αργεντινή δείχνει το δρόμο σε πολλά από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε ακριβώς ό,τι έκανε η Αργεντινή. Η Αργεντινή όμως δείχνει ότι όταν προσεγγίζεις τα θέματα αυτά ως κυρίαρχο κράτος, που βάζεις πρώτα το λαό σου και μετά τα υπόλοιπα, έχεις περιθώριο. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να πει: κοιτάξτε να δείτε, μέχρι εδώ, όσο εδώ και μη παρέκει, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει για να βάλω την οικονομία μου μπροστά. Και αν οι κακόπιστοι πούν ότι θα γίνουμε Αργεντινοί, δηλαδή θα αρχίσουν να τρέχουν στα ATM, στα σούπερ μάρκετ, δεξιά και αριστερά, ο αντίλογος, κύριε καθηγητά, είναι... Έτσι έγινε πριν από 3-4 εβδομάδες. Η Αργεντινή αρνήθηκε. Όχι, έχουν ακόμη. Δεν είναι κανένα να τρέχει στα ATM. Μετέφεραν εικόνες του 2001 στο 2014. Και θέλω εδώ, επειδή ξέρω, γνωρίζω, παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι έχετε και προσωπική επαφή και όχι μόνο μελετάτε την περίπτωση της Αργεντινής, αλλά συζητάτε και με τον εκεί Υπουργό Οικονομικών, αλλά και με ηθήνοντες της κυβέρνησης Αργεντινής, όπου ο λαός στηρίζει, και αυτό είναι παράμετρος και μεταβλητή σημαντική και για την ελληνική περίπτωση. Δηλαδή αν νομίζουν ότι θα βγει μια αριστερή κυβέρνηση, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΚΚΕ Μουλού, είτε του Ανταρσία, και η αλλαγή και η ανατροπή θα έρθει delivery στο σπίτι, πλανώνται πλάνοι νυχτράν όσοι το πιστεύουν. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, αυτό στην Αργεντινή, δεν θέλω τώρα να μπαίνουμε, θέλω να σας πω για την Ελλάδα, αλλά στην Αργεντινή, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στις τελευταίες κινήσεις που γίνανε, είναι η αποφασιστικότητα του λαού της Αργεντινής για αξιοπρέπεια. Ξέρετε, αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, ο κόσμος στην Αργεντινή είπε ότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μας εκβιάζει ένας σεσμός κερδοσκόπων. Δηλαδή, η αίσθηση της αξιοπρέπειας ήταν ισχυρότατη σε αυτό που έκανε η κυβέρνηση της Αργεντινής. Και νομίζω ότι και στη χώρα μας. Δηλαδή, ο Έλληνας θέλει να δείξει κάποια αξιοπρέπεια σε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι θα υπάρχει στήριξη γι' αυτό. Αλλά πηγαίνοντας, προχωρώντας λοιπόν παραπέρα, υπάρχει τρόπος να τακτοποιηθεί το θέμα του χρέους δυναμικά και υπέρ της Ελλάδας. Δεν θα γίνουν όλα όπως θα θέλουμε. Αν βγούμε όμως και πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε αυτό και έχουμε τρόπο να το επιβάλλουμε ως κυρίαρχο κράτος, να δείτε πόσο καλά θα αντιδράσουν και οι δανειστές. Αυτό είναι το πρώτο. Εάν έχουμε λύση του προβλήματος του χρέους, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο, το οποίο είναι άρση της λιτότητας. Άρση της λιτότητας.
χωρίς λύση του προβλήματος του χρέους δεν μπορεί να υπάρξει, να το ξέρετε. Αυτά πάνε μαζί. Mm-hmm. Άρση της λιτότητας τι σημαίνει. Θα σας το πω απλά, γιατί χρησιμοποιείται και μπερδεύεται ο κόσμος από αυτά που λέει και η αντιπολίτευση πολλές φορές. Άρση της λιτότητας με πολιτική προϋπολογισμών που θα είναι πλεονασματική δεν συμβαδίζει. Πλεονασματική προϋπολογισμή είναι λιτότητα. Αυτό θα πει λιτότητα. Λιτότητα θα πει πηγαίνω για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Δηλαδή περικόπτω τις δαπάνες, ανεβάζω τη φορολογία και περιμένω να εξυγειανθώ, όπως το λένε, για να ακολουθήσει ανάπτυξη και διάφορα άλλα τέτοια ευχάριστα. Άρση της λιτότητας σημαίνει δεν στοχεύω σε πλεονάσματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός και τα πολιτικά του κόμματα. Διότι τα πλεονάσματα τη σημερινή στιγμή σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει 27% ανεργία, η οποία είναι ζήτημα αν θα έχει 0% ανάπτυξη, 0,5% εκεί γύρω θα είναι φέτος. Η επιδείξη πλεονασμάτων φέτος και του χρόνου είναι καταστροφική. Τα πλεονάσματα είναι ηφαισιακά. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, κατανοητό. Αυτό γίνεται κατανοητό. Έρχεται ο αντίλογος. Τώρα συγχωρέστε με, αλλά κάνω την φωνή του διαβόλου, γιατί θέλω να εκμεύσω την πιο δυνατή, την πιο καλή απάντηση. Σας ακούω. Σου λέει, έχεις τον ΕΛΑ, το χρηματοπιστωτικό μηχανισμό που σου εξασφαλίζει μια ρευστότητα 62 δις. Σε έχουν τελειώσει μέσα σε 10 λεπτά. Τον έχουν αφαιρέσει. Εσύ μπορεί να συζητάς με βάση τη χρονική διάρκεια των ευρωπαϊκών θεσμών και των Βρυξελών και της Τρόικας κλπ. Να σε πάνε μακρόσυρτα, θα το δει το Eurogroup, θα το δει το Eurogroup Forum, θα το δει, θα συναντηθούμε, θα κάνουμε, αλλά στο μεταξύ οι δόσεις τρέχουν και η ρευστότητα τελειώνει. 62 δις δεν υπάρχουν πλέον στον μηχανισμό, δεν υπάρχουν στον κουμπαρά. Τι κάνεις εκεί? Καταρχήν, οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου δεν έχουν καμία σχέση σήμερα με αυτό που γινόταν το 2010. Δηλαδή η λιτότητα, επειδή έχει δημιουργήσει ερείπια, έχει μειώσει και τις δανειακές ανάγκες. Το ελληνικό κράτος μπορεί κάλλιστα να βολέψει τις πρωτογενείς του ανάγκες, αφού βγάζει πλεονάσματα. Βγαίνει και επέρεται η κυβέρνηση ότι έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Το ελληνικό κράτος λοιπόν μπορεί κάλλιστα να βολέψει τις ανάγκες του, των δαπανών κτλ. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά, να ξέρετε, αν γίνονται και κινήσεις, θα αλλάξουν. Αλλά για άμεσο χρονικό διάστημα υπάρχουν τα λεφτά να κινηθεί το κράτος. Τώρα, αυτό γίνεται με επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Όχι. Α, δεν γίνεται. Μιλάμε ακόμη μέσα στο πλαίσιο του ευρώ. Ναι, σαφέστατα. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη. Δηλαδή, δανείζεται για να πληρώνει χρέος η Ελλάδα. Αφού έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Το πρωτογενές πλεονάσμα σημαίνει ότι δημιουργώ ένα πλεόνασμα και αποπληρώνω το χρέος μου. Δεν χρηματοδοτώ δαπάνες. Επομένως, η Ελλάδα, αν τακτοποιήσει το χρέος της, μπορεί να άρει τη λιτότητα. Και οφείλει να το κάνει αυτό και οφείλει να αλλάξει τη στόχευση της δημοσιονομικής πολιτικής, να την πάει μακριά από το χρέος και να την κατευθύνει στην ενεργία. Εάν δεν στοχεύσουμε στην ενεργία και στην αναζωογόνηση της οικονομίας, δεν θα πάμε πουθενά. Χρειαζόμαστε διαφορετική δημοσιονομική πολιτική. Και περνάμε μετά στα επόμενα βήματα, τα οποία είναι οι τράπεζες, τις οποίες και αναφέρατε. Σας ρωτώ λοιπόν για τις τράπεζες. Υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό που έχει συμβεί με τις τράπεζες την τελευταία τετραετία? Υπάρχει. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Αυτό δηλαδή είναι καινούργια Ελλάδα. Ποιον κοροϊδεύουν? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Όπως είναι απίστευτη η ομαρτά που επικρατεί στον τύπο και αλλού σχετικά με τις τράπεζες. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντροποιηθεί με εξαιρετικό τρόπο στην Ελλάδα. Τέσσερις ελέγχουν την. Κύριε καθηγητά, ποια ομαρτά, για ποια ομαρτά μιλάτε? Εδώ μιλάμε οι τράπεζες. Άμα δείτε όλες οι εφημερίδες, ειδικά οι κυριακάτικες, πάνω-πάνω έχουν διαφημίσεις από τράπεζες. Είναι δυνατόν να δαγκάσεις το χέρι που φυλάς? Είναι σι πατρώνε, είναι πατρονία. Είναι λαμάφια λατινοαμερικανική, αλλά Ευρώπα. Δηλαδή είναι φως φανάρι ότι αυτός που σου δίνει λεφτά για διαφημιστικό προϊόν δεν μπορείς αυτό να τον καταγγείλεις για το ότι μαζεύει ρευστότητα οι τράπεζες, αλλά δεν τη δίνει. Κοιτάξτε, είναι όπως το λέτε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, επειδή είναι και η δουλειά σας. Εγώ δεν. Λοιπόν, οι τράπεζες οι ελληνικές λειτουργούν με παραπλήσιο τρόπο και που λειτουργούν και ευρωπαϊκές, να έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, η έλλειψη δανεισμού και πίστοσης παρατηρείται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Έχει να κάνει με τη γενικότερη κρίση της Ευρωζώνης. Το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί. Αλλά οι ελληνικές έχουν ορισμένα εξαιρετικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την κρίση. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια κατάσταση όπου τέσσερις τράπεζες ελέγχουν όλη την τραπεζική αγορά.
Δανειοδούνται από τον ελληνικό λαό, λαμβάνουν ρευστότητα όπως τη λαμβάνουν, δεν δανείζουν, δηλαδή η δημιουργία πίστοσης είναι τραγικά χαμηλή, έχουν εξαιρετικά μεγάλα spread οι ίδιες, δηλαδή βγάζουν πολύ μεγάλα ποσοστά κέρδους και τα κέρδη τους φυσικά είναι πολύ μεγάλα σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα κουβαλάν ένα απίστευτο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή είναι ένας κανονικός τραγέλαφος. Επίσης, το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι στηρίζονται στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή στο δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι τις λειτουργούν οι ιδιώτες και θα επιστρέψουν στους ιδιώτες. Αν τώρα αυτό το πράγμα έχει οικονομικό νόημα, παρακαλώ κάποιον να μου το εξηγήσει. Ποιο είναι το νόημα. Τώρα ερχόμαστε στο διατάφτα στην πολιτική ατζέντα μιας κυβέρνησης, προοδευτικής, δημοκρατικής, αριστερής κυβέρνησης, η οποία βάζει ένα πρόταγμα. Ξέρει ότι είναι βουνό, ότι έχει να ανέβει, να σηκώσει ένα ολόκληρο βουνό. Και ένα βουνό που δεν αφορά μόνο τη χώρα, αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, αφορά την Ευρώπη. Είπατε χρέος, λιτότητα, ανεργία. Η πρώτη τριπλέτα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και τράπεζες μετά. Και τράπεζες μετά, σε σχέση με την ομερτά, δηλαδή το τρίγωνο της αμαρτίας. Διαπλοκή, τράπεζες, πολιτικό σύστημα, μίντια. Με τις τράπεζες θέλω να σας πω, πολύ συγκεκριμένα, οι τράπεζες χρειάζονται αυτή τη στιγμή εθνικοποίηση. Είναι φανερό. Οι τράπεζες. Μα μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση ήδη είναι κρατικές. Ναι, αλλά δεν λειτουργούν ως εθνικοποίηση. Ναι, αλλά οι δικοί τους παραμένουν στα χέρια των ιδιωτών που τις είχαν. Με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά συνεχίζει και γίνεται. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, με αυτή την κυβέρνηση. Χρειάζεται εθνικοποίηση και χρειάζεται επίσης να δημιουργηθεί μηχανισμός για τράπεζα επενδυτική η οποία να στηρίξει την ανάπτυξη. Είναι πασιφανές. Πασιφανές. Όλα αυτά γίνονται, πιστεύει ο Κώστας Λαπαβίτσας, με την παραμονή μας στο ευρώ. Κοιτάξτε. Το θέμα του νομίσματος δηλαδή δεν χρειάζεται να τεθεί στο πρώτο εξάμηνο, στο πρώτο χρόνο κλπ. Ακριβώς. Δεν είναι πλέον θέμα. Το 2010 ήταν άμεσο ζήτημα. Να. Έπρεπε να λυθεί το θέμα το Σαββατοκύριακο. Να ανακτήσουμε την κυριαρχία στην νομισματική πολιτική για να μην καταστραφούμε. Θα δεχόμασταν ένα σοκ, αναφίβολα. Θα υπήρχε μια συρρήκνωση. Αυτή είχα φέρει την Ελλάδα σε μια κατάσταση το 2009 που δεν υπήρχε λύση χωρίς κόστος. Εγώ το είχα πει από τους πρώτους. Δεν υπάρχει καμία λύση χωρίς κόστος. Αλλά το κόστος θα ήταν μικρότερο αν φεύγαμε. Σήμερα δεν είναι θέμα να φύγουμε αύριο από το ευρώ. Έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Θα προκύψει θέμα ευρώ αναφίβολα. Διότι όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε και άλλα που θα πρέπει να κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση θα δημιουργήσουν σύγκρουση αναφίβολα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Νομισματική Ένωση. Δεν τίθεται θέμα. Εμά, εκ των όνου κάνευ αυτό που είπατε σε σχέση με το ότι ούκα λάβεις παρά του μη έχοντος, σε σχέση με την εξυπηρέτηση των τοκοχρεωλησίων, γιατί υποτίθεται ότι τις πρωτογενείς ανάγκες καλύπτουμε. Βέβαια, άμα έχεις να δώσεις συντάξεις, 400.000 συντάξεις περιμένουν στο θάλαμο δημιουργικής αναμονής εδώ και 4,5 χρόνια. Μόνο τις συντάξεις να δώσεις, που είναι κοντά στα 6 δις, πιο πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές έλλειμμα και βάλε είναι. Είναι αυτά που κρύβονται κάτω από το χαλί. Για να δείξουμε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι. Εδώ θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση εναλλακτική, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει είναι να παρέμβει αμέσως στο θέμα των ελάχιστου εισοδήματος, του ελάχιστου δηλαδή μισθού και της ελάχιστης σύνταξης. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή του τι θα γίνει εκεί, για να μην έχουμε παρενέργειες και να μην έχουμε προβλήματα. Πάμε για να κάνουμε κάτι καλό και καταλήξουμε να δημιουργούμε προβλήματα. Θέλει πολύ προσεκτική αναλογιστική μελέτη και ούτω καθεξής για να ξέρουμε. Λοιπόν, όταν σας είπε το αντίστοιχο, δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή με αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ ή μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση, δεν ξέρω αν το κάνει, λέω, ο Υπουργός Οικονομικών που θα οριστεί, όταν ο Άξελ Κισίλοφ, αν λέω σωστά το όνομά του, σας τηλεφώνησε και σας ρώτησε και τι γίνεται τώρα με την ιστορία στην Αμερική, με το δικαστήριο που έβγαλε και είπε η διεθνής οικονομική οίκη, αυτή η οίκη ανοχής της οικονομίας, ενοχής και ανοχής, πώς αλλιώς να τους πεις, οι οποίοι είναι σαφώς κατευθυνόμενοι και παίζουν τα παιχνίδια των funds. Λοιπόν, τι γίνεται, τι του είπατε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Αργεντινή έχει μπροστά της πολύ μεγάλες επιλογές. Δύσκολες να κάνει. Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα. Το Σεπτέμβριο θα έχει να κάνει πολύ δύσκολες επιλογές.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής και ο Άξελ Κισιλόφ και η Κριστίνα Φερνάντες που είναι πρόεδρος κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Κάνανε δηλαδή τη σωστή κίνηση, αρνήθηκαν να πληρώσουν. Δεν είχαν επιλογή. Και οποιοδήποτε και εγώ και άλλοι στη θέση μου θα είχαν πει ότι δεν έχετε επιλογή, δεν μπορείτε να πληρώσετε. Και αρνήθηκαν να πληρώσουν. Τι θα συμβεί λοιπόν τώρα, το μήνα αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να δουν εάν θα μεταφέρουν το χρέος τους στο αργεντίνικο δίκαιο, αν θα τα καταφέρουν να το κάνουν αυτό, οπότε θα απαλλαγούν από το βραχνά αυτών των ορναίων των χρηματοπιστωτικών και επίσης να δουν τι θα σημάνει αυτό για την περαιτέρω οικονομική τους πολιτική. Χρειάζεται δηλαδή ολική αναδόμηση η πολιτική τους. Πρέπει να στραφούν προς την εγχώρια οικονομία, να πάψουν να κοιτάνε προς τη διεθνή αγορά. Και σας το λέω αυτό για την Ελλάδα επίσης. Είναι λάθος για μια κυβέρνηση ριζοσπαστική να βάλει ως στόχο της την ομαλοποίηση των σχέσεων της Ελλάδας με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Είναι λάθος, είναι σφάλμα. Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο πράγμα, παρά εκτός αν κάνεις αυτό που θέλουν οι αγορές. Είναι δεδομένο. Αν επιχειρήσεις δηλαδή να πας ενάντια στις αγορές, θα σε χτυπήσουν. Επομένως, πρέπει μια εναλλακτική ριζοσπαστική κυβέρνηση να κοιτάξει, να στηρίξει τον εαυτό της, τις κυβερνητικές δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες, χωρίς να στηρίζεται, χωρίς να κρέμεται από τις διεθνείς αγορές. Η Αργεντινή είναι σε καλή θέση σε αυτό. Η Ελλάδα όχι ακόμα. Έχει δρόμο να διανύσει και δύσκολα πράγματα να κάνει. Αλλά αυτό είναι στόχος που πρέπει να τον θέσει μια ριζοσπαστική κυβέρνηση. Δεν είναι στόχος μας δηλαδή να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση της χώρας όσον αφορά τις αγορές. Βέβαια και η διαφορετικότητα σε σχέση με την περίπτωση Αργεντινής είναι ότι η Ελλάδα είναι και σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Έχει απέναντι όλη τη Μέση Ανατολή και εστίες που είναι πραγματικά υπό ανάφλεξη. Έχουμε την Τουρκία, έχουμε στα Βαλκάνια προβλήματα κλπ. Ο Κώστας Λαπαβίτσας, βλέποντας το χώρο, γιατί κάνοντας μια τέτοια ρήξη στο βιβλίο του που είναι από τις εκδόσεις Λιβάνης, ρήξη, ερωτηματικό, διέξοδος από την κρίση της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, κάθε ρήξη προϋποθέτει ότι έχει σκεφτεί όχι το δεύτερο, το τέταρτο και το πέμπτο βήμα που είναι να κάνεις τη σκακέρα. Σε αυτή τη σκακέρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσεις συμμαχίες στο διεθνή περίγυρο. Δηλαδή χάνεις αυτούς, αλλά πρέπει να βρεις άλλους. Δεν μπορεί να μείνεις απομονωμένος με το σταυρό στο χέρι. Πρέπει να κάνεις πολιτική. Αυτό λέγεται πολιτική. Ταπς, νησίδες, πού θα πατήσεις. Πού μπορεί να στραφούμε. Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής. Ρήξη έχει ήδη γίνει στην Ελλάδα. Έγινε από τα πάνω. Έγινε ρήξη με την κοινωνία. Ρημάχτηκε η κοινωνία. Γίνα πράγματα που κανείς δεν ξεχνάει. Σας το λέω αυτό, γιατί πολλοί κόσμος λέει, μα να αποφύγουμε τη ρήξη. Μα έγινε η ρήξη. Μόνο που την έκαναν οι κυβερνώντες και δεν σου την είπαν. Στην παρουσίασαν διαφορετικά. Η ρήξη λοιπόν έγινε, έγινε με τον χειρότερο τρόπο και επίσης η ρήξη αυτή επέφερε και τρομακτική εξασθένιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Δεν λέγεται αυτό, δεν συζητιέται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετικά αδύναμη θέση. Διότι αν νομίζετε ότι μόνο η οικονομία έχει εξασθενήσει και φυσικά οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξασφαλίσει. Δηλαδή τι φαντάζεσαι ότι γίνεται στο στρατό ή στις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας. Τα έχουμε πει. Λόγω της απόστασης δεν έχετε. Πριν από δύο εκπομπές ο εκπρόσωπος, επειδή είναι συνδικαλισμένοι των στρατιωτικών, μας έλεγε ότι υπάρχουν επιπτώσεις στο αξιόμαχο του στρατεύματος. Το έχουμε πει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κανείς, δηλαδή είναι δύσκολο να το καταλάβει. Επίσης έχουν συμβεί πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στις συμμαχίες μας. Η Ελλάδα τη στιγμή είναι επέτης. Τον επέτη δεν το σέβεται κανένας. Ούτε τον μετράει κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα τη στιγμή είναι, πώς θα σας το πω, δηλαδή σε πάρα πολύ αδύναμη θέση και στην Ευρωζώνη μέσα. Όχι δηλαδή ευρύτερα. Επομένως, ναι, χρειάζεται μια νέα πολιτική συμμαχιών. Πρέπει να βρούμε δηλαδή πού θα στηριχτούμε. Υπάρχουν δυνάμεις. Υπάρχουν χώρες στις οποίες μπορούμε να πατήσουμε. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου δεν θα είναι εναντίον μας. Υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, η κρίση μεταφέρεται στο κέντρο της Ευρωζώνης. Η Γαλλία έχει τα προβλήματά της. Η Ιταλία έχει επίσης τα προβλήματά της. Η γερμανική κυριαρχία είναι πάρα πολύ ισχυρή, αλλά αμφισβητείται κιόλα. Διότι οι χώρες του κέντρου αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Με τρόπο ήρεμο, με τρόπο ψύχρεμο, με τρόπο που λέει τη βάζω επιτέλους στα συμφέροντα του λαού μου πρώτα, θα βρει στηρίγματα ακόμα και μέσα σε αυτές τις χώρες του κέντρου. Βεβαίως θα έχει και πόλεμο. Βεβαίως. Αλλά θα βρει και στηρίγματα εκεί και θα βρει στηρίγματα στις πολιτικές οργανώσεις και
στα λαϊκά κινήματα των χωρών αυτών. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο τραγικά όσο εμφανίζονται, εάν θυμηθούμε το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε από τον πάτο, πρέπει να σας πω. Ξεκινάμε από τον πάτο. Γιατί από λέτε, εδώ είναι η κρίσιμη ερώτηση, την άκουσα τελευταία, αυτό που λέτε στο άρθρο σας, τα κόμματα της αριστεράς στην περιφέρεια και ειδικά στην Ελλάδα έχουν καθήκον να προετοιμάζονται και όχι να καλλιεργούν ψευδεστήσεις. Κάτι έχει στο μυαλό του ο Κώστας Λαπαβίτσας για να το λέει αυτό. Δεν το λέει τυχαία. Κοιτάξτε, από την αρχή της κρίσης υπήρχαν τρεις πιθανές εκδοχές για τη λύση της. Η μία ήταν η λιτότητα, η οποία εφαρμόστηκε και είδαμε τα αποτελέσματα της. Η άλλη ήταν η προοπτική να αλλάξει η Ευρώπη και να αλλάξει το ευρώ. Η τρίτη ήταν να φύγει η Ελλάδα και άλλες χώρες και να διαλυθεί ο Ρωμανδίας. Ή τέλος πάντων να ξεφύγει η Ελλάδα από τη Ρωμανδία. Εφαρμόστηκε η πρώτη λύση. Η δεύτερη όμως της αλλαγής της Ευρώπης, της δημιουργίας μιας καλύτερης Ευρώπης, ενός καλύτερου ευρώ, δυστυχώς πιστεύετε, τέλος πάντων ακολουθείτε και προβάλλετε από πολλούς ακόμα και μέσα στην αριστερά. Αυτές είναι οι ψευδεστήσεις, κατά την άποψή μου, διότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν αντιληφθεί κανείς τι είναι η Νομισματική Ένωση, ποια είναι τα συμφέροντα που εμπλέκονται, τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, τι θα σημαίνει αυτό για τη Γαλλία, θα αντιληφθεί πολύ καλά ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή ένα ευρώ το οποίο θα είναι καλό για τους εργαζόμενους. Τέτοια λύση δεν υπάρχει, κάτι να απόψη μου. Η κρίση λοιπόν που έρχεται, ή τέλος πάντων οι τριβές που ήδη εμφανίζονται ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία, στην Ιταλία και στη Γερμανία, που δεν θα φύγουν. Αυτές θα γίνουν μεγαλύτερες στο επόμενο διάστημα. Για τους λόγους που σας εξήγησα. Μάλιστα. Αυτές σημαίνουν ότι η Ελλάδα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα μέσα στην κρίση αυτή. Επιτέλους να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα βγει και θα πει: θα βάλω τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων του ελληνικού λαού πρώτα. Όχι τα συμφέροντα των δανειστών. Αυτό είναι σύγκρουση. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να ετοιμάζεται για σύγκρουση. Με καταλαβαίνετε. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις ότι μπορεί να το διορθώσουμε το ευρώ. Να φτιάξουμε την Ευρώπη των κινημάτων και την Ευρώπη των λουλουδιών και την Ευρώπη του δεν ξέρω εγώ ποιου. Όποιος ζει στην Ευρώπη ξέρει πάρα πολύ καλά τι ανοησίες είναι όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πρώτα τον ελληνικό λαό και πρώτα την ελληνική κοινωνία μέσα σε αυτή την πραγματική Ευρώπη. Την Ευρώπη που σπαράσεται από συγκρούσεις για τους λόγους που σας εξήγησα. Κύριε Λαπαβίτσα, είναι σημαντικό όμως για να το διευκρινίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η Ευρώπη των κινημάτων και των αλληλέγγυων χωρών. Που η Ιταλία και ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου, και όταν λέμε Ευρωπαϊκό Νότο, δεν εννοούμε μόνο γεωγραφικά. Μπορεί να είναι και η Ιρλανδία, μπορεί να είναι και η Ισλανδία, μπορεί να είναι και άλλες χώρες εντός ή εκτός, πάντως στον ευρωπαϊκό περίγυρο, ότι δεν έχει σχέση η Ευρώπη των λουλουδιών, που το λέμε χαριτολογώντας, με την Ευρώπη των κινημάτων, της έκφρασης του ριζοσπαστισμού, και ότι τα επιμέρους κινήματα, όπως στη χώρα μας, το κίνημα των εργαζομένων της ΕΡΤ, το κίνημα των καθαριστριών, το κίνημα στις κουριές για το περιβάλλον, το κίνημα με των σχολικών φυλάκων, το κίνημα από τον ιδιωτικό τομέα των απολυμένων εργαζόμενων στην Coca-Cola, που κάνει ένα φοβερό αγώνα, χτυπώντας την καρδιά την πολυεθνική Coca-Cola, η Βιομέ, όλα αυτά είναι μικρά-μικρά ποτάμια που συνενώνονται και έχουν ένα κοινό πολιτικό και ιδεολογικό παρονομαστή και εκφράζονται. Αυτό μπορεί να εκφραστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τελικά η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Κοιτάξτε, η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών λαών είναι κάτι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν και είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε έχει προοδευτική στάση προς την κοινωνία το θέλει. Και το επιδιώκει στην πράξη και με χίλιους τρόπους. Βεβαίως. Και σε τελική ανάλυση θέλουμε να είμαστε διεθνιστές. Δηλαδή δεν είναι λύση, εθνικιστική λύση για καμία χώρα. Yes. Βεβαίως. Εκείνο όμως πρέπει να τονιστεί. Γιατί εδώ γίνεται ένα μπέρδεμα και γίνεται εκ του πονηρού. Ο διεθνισμός, η Ευρώπη αυτή της αλληλεγγύης, δεν θα περάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Δεν είναι προφανές. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και στην αριστερά και αλλού στη χώρα μας που νομίζει ότι μπορεί να πάει στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, στην Ευρώπη της αδελφικότητας, της κοινής ευμάρειας μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινής Τράπεζας, μέσω του Eurogroup, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινού. Ναι, εντάξει. Κύριε καθηγητά, είναι άλλο πράγμα να ετοιμάζεσαι να παίρνεις το σακίδιο για να πας στο Woodstock, και άλλο πράγμα, δηλαδή σε μια ρόξινα αυλία, και άλλο πράγμα να ετοιμάζεις μια χώρα
για σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι δεδομένη. Και δεν υπάρχει, δηλαδή ο βρεγμένος δεν φοβάται, τα 4α της οικονομίας, γιατί μιλάμε καμιά φορά για τα 3α, τα 4α, δηλαδή απολυμμένοι, άνεργοι, άστεγοι, άποροι, τα 4α της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Είναι με τοπική σύγκρουση, το όλοι μαζί στο αντίθετο ρεύμα. Όταν μπαίνεις με το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα, είσαι έτοιμος για σύγκρουση. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Και θέλει μια προσοχή και στη χώρα μας κι άλλο. Είναι όπως το λέτε, οι εργαζόμενοι της Ευρώπης αντιλαμβάνονται ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ήπειρο συνολικά είναι αδιέξοδα πράγματα και τραγικά για τη ζωή τους. Επειδή όμως δεν τους προσφέρει κανείς συντεταγμένη πρόταση από τα αριστερά, είπε να έχει νόημα. Αυτή η σύγκρουση που λέτε, και η διάθεση σύγκρουσης, και η απαξίωση και ο θυμός με αυτό που βιώνουν, μπορεί κάλλιστα να στραφεί προς τα δεξιά και προς την άκρα δεξιά, μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που και στη χώρα μας το έχουμε δει, και στη Γαλλία το βλέπουμε, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης το βλέπουμε, στις τελευταίες Ευρωπαϊκές. Αυτό εκφράζεται πολιτικά, επειδή τελικά στο πολιτικό διατάφτα είναι και ένα ζήτημα διεξόδου, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζεται με μια αριστερή κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή με αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ? Είναι σημαντικό για την Ευρώπη ένας αριστερός πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας? Θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα και τις κινήσεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας εάν γίνει πρωθυπουργός. Από μόνο είναι σημαντικό γεγονός, αλλά δεν σημαίνει τίποτα εάν δεν συνοδεύεται από κινήσεις, μέτρα, αλλαγές, οι οποίες θα δείχνουν πραγματικά διαφορετική κατεύθυνση. Εκεί θα παιχτεί. Μάλιστα. Όχι στο όνομα. Και μετράει και αυτό, σας επαναλαμβάνω. Θα έχει μια συμβολική αξία. Έτσι. Μπορεί να εκμηδενιστεί πάρα πολύ γρήγορα. Θα εξαρτηθεί λοιπόν από τι θα συμβεί στην πράξη. Αυτό είναι που έχει μπροστά της η ελληνική κοινωνία, και εκεί πρέπει να πάει η δημόσια συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κυβερνήσεις των μνημονίων είναι τελείως απαξιωμένες. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα επιβιώσουν αυτοί οι συνασπισμοί στις επόμενες εκλογές. Πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Το τι θα συμβεί λοιπόν και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στην πράξη. Από αυτό που θα κάνει μια κυβέρνηση της αριστεράς, που πρέπει να είναι της αριστεράς, στην πράξη. Μάλιστα. Εάν δεν κάνει αυτά που πρέπει, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν και χειρότερα. Ένα πολιτικό και ηθικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να φροντίσουμε να διευρυνθεί και όχι να απαξιωθεί. Με τις σωστές και αναγκαίες και ρηξικέλευθες και με έκφραση του ριζοσπαστισμού και της διάθεσης ανατροπής, αλλά με, αν θέλετε να βάλω γι' αυτό, με καπιταλιστική ευφυΐα. Δηλαδή κινείσαι σε έναν κόσμο όπου δεν πετάνε χρυσά ρολόγια όπως οι εμμύριδες, έτσι. Μιλάμε σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Εγώ θα έλεγα με λαϊκό τετράγωνο νου και με λαϊκή ταξική αίσθηση. Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι ξεκάθαρο και η λέξη είναι μία. Χρειάζονται ρήξεις. Χωρίς ρήξη δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εάν προσπαθείς να τα έχεις καλά με όλους, δεν θα πετύχεις. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση που χρειάζεται η Ελλάδα πρέπει να κάνει ρήξεις. Να συζητήσουμε ποιες ήταν αυτές, να τις προσδιορίσουμε, να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να γίνουν, αλλά χωρίς ρήξεις δεν θα αλλάξουμε πράγματα. Ήδη προαναγγείλατε το θέμα της επόμενης μας συζήτησης, ποιες μπορεί να είναι οι επιμέρους ρήξεις που θα αθροίσουν αυτό το κεφάλαιο που μπορεί να είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα ρήξεων, δεσμεύσεων και ρήξεων. Να ευχαριστώ θερμότατα τον καθηγητή οικονομίας στο Πανεπιστήμιο ΣΟΑΣ, το δικό μας εδώ, τον Κώστα Λαπαβίτσα, γιατί αγαπάει, ξέρω, τη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη φορά που θα είναι εδώ, και αν θα είμαστε και εμείς εδώ, πρώτο Θεός να τα πούμε από κοντά. Τον ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Λονδίνο. Καλησπέρα στο Λονδίνο, στον Κώστα Λαπαβίτσα. Και κάπου εδώ, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος για να πάμε στο δεύτερο μέρος, να διαβάσω απλά και μόνο αυτό. Ακολουθεί η συνέντευξη με τον χρηματιστηριακό και οικονομικό αναλυτή, τον Πάνο τον Παναγιώτου. Θέλω όμως να το διαβάσω, το είχα κρατήσει ακούγοντάς το από το ραδιόφωνο του airtopen.com, από τα αδέλφια μας στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα από την Εύα τη Μαυρογέννη, και πραγματικά ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Αυτό διαβάζεται κάθε μέρα μετά από κάθε δελτίο. Ήταν το δελτίο των αγωνιζομένων εργαζομένων της ΕΡΤ, απολυμμένων από την αυταρχική ακροδεξιά συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έλληνες πολίτες, ο αγώνας συνεχίζεται.
Αντισταθείτε στη λαιλασία της χώρας και των πολιτών της από την κυβέρνηση των δανειστών των κογλήφων. Αντισταθείτε στην παραπληροφόρηση από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Να σας χαιρετήσουμε. Ακολουθεί, γράψαμε το μεσημέρι τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί στη διάρκεια των ωρών που διανύθηκαν από το μεσημέρι μέχρι τώρα είναι μαζί μας στο κοντρόλ ο Βαγγέλης ο Τσακίρης, είναι μαζί μας η Τασούλα η Δασκαλάκη, είναι μαζί μας η Άννα η Τσανούσα, είναι μαζί μας πάνω η Σύση η Γερογιάννη, η Νίκη Χατζηδημητρίου που ετοιμάζουν το δελτίο ειδήσεων που θα βγει σε λίγο. Ναι, η σημερινή εκπομπή θα κρατήσει μέχρι τις 9.30. Είναι η Σοφία Ισακαλή και την ευχαριστούμε πολύ. Θα μου πεις, είναι ο Αλέξανδρος Σομπάλος, είναι από το μεσημέρι εδώ και φροντίζει τις συνδέσεις. Και όλος ο κόσμος είναι εδώ και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Μείνετε μαζί μας, θα ξαναδείτε το τρέιλερ. Ανοιχτή αγκαλιά σας περιμένουμε την Τρίτη στις 7 το απόγευμα εδώ. Εργαζόμενοι στην Ελεύθερη ΕΡΤ και αλληλέγγυα κοινωνία της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, από όλη την χώρα, εδώ 7 το απόγευμα την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, να συζητήσουμε για τον κοινό μας βηματισμό, για την ΕΡΤ που αξίζουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.